Θα ξεκινήσω κι εγώ, μιας και δεν έχουμε αναφερθεί καθόλου, γιατί ήρθε την Παρασκευή η τροπολογία αυτή που αφορά τον υποτίθεται τον αποκλεισμό της καθόδου του κόμματος Κασιδιάρη, αυτό του αποκρουστικού ναζιστικού μορφώματος. Τι επιβεβαιώνεται με τις απανωτές τροπολογίες που επιχειρεί η κυβέρνηση ένα μήνα πριν, σήμερα έρχεται να κάνει ορισμένες διορθωτικές κινήσεις. Επιβεβαιώνω στην πραγματικότητα ότι μπλόκος αυτά τα εγκληματικά ναζιστικά μορφώματα δεν μπορεί να μπει με νομοθετικές ρυθμίσεις. Δεν λείπουν και δεν θα πάψουν να λείπουν, αν θέλετε, διάφορα τερτύπια που θα αξιοποιούν τα κόμματα αυτά, προσπαθώντας να εμφανιστούν με καμουφλαρισμένο πρόσωπο και, αν θέλετε, ακόμα θα μπορούσαν και πιθανά χωρίς κανένα καταδικασμένο στις γραμμές τους να επιχειρούν την κάθοδό τους και να συνεχίσουν να ρίχνουν ανενόχλητα το ρατσιστικό τους δηλητήριο στο λαό. Γι' αυτό λοιπόν, αν θέλετε, λέμε ότι η ναζιστική ιδεολογία και δράση δεν αντιμετωπίζεται με τέτοιου είδους ρυθμίσεις, αλλά αντιμετωπίζεται, απομονώνεται από το λαό και την νεολαία μέσα από την οργανωμένη πάλη της σε γειτονιές, χώρους δουλειάς, σε σχολεία και σχολές. Και αυτοί ήταν πραγματικά που έστειλαν και εκεί που έστειλαν τους εγκληματίες χρυσαυγίτες και που θα ξαναστείλουν όποτε χρειαστεί τα διάφορα απομεινάρια τους. Και βέβαια λέμε ότι είναι, αν θέλετε, υποκριτικό το άγχος και το ενδιαφέρον σας για να πάρετε μέτρα να εμποδίσετε την κάθοδο αυτού του κόμματος στις εκλογές, όταν μέχρι σήμερα δεν κάνατε το ελάχιστο, ούτε εσείς, ούτε η προηγούμενη κυβέρνηση, για να πάρετε όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να μην σέρνετε εδώ και 8 και πλέον χρόνια αυτή η δίκη στα δικαστήρια. Θα έπρεπε να είχατε πάρει τα μέτρα εξασφαλίζοντας τους όρους να συνεδριάζει τακτικά το δικαστήριο, ώστε σήμερα να έχει ολοκληρωθεί η δίκη, να υπήρχε η αμετάκλητη καταδίκη των εγκληματιών ναζιστών της Χρυσής Αυγής και να μην ψάχνουμε σήμερα τα διάφορα τερτύπια για να μπορέσουμε, υποτίθεται, να βάλουμε εμπόδιο. Εμάς ως κόμμα, ποια είναι η διαφωνία μας και με αυτή την τροπολογία? Τι θα έρθει να εξασφαλίσει η υποτιθέμενη αυξημένη σύνθεση του τμήματος του Αρείου Πάγου? Θα έρθει να εξασφαλίσει την εφαρμογή ενός, κατά τη γνώμη μας, επικίνδυνου νομοθετικού πλαισίου που νομιμοποιεί στην πραγματικότητα τον έλεγχο στον εσωτερικό των κομμάτων, και αυτό δεν αφορά αποκλειστικά και μόνο την ναζιστική εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, αλλά κάτω από αυτή την ταμπέλα της πραγματικής ηγεσίας και των κομμάτων που δήθεν θα εξυπηρετούν ή όχι την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, δίνει τη δυνατότητα στον Άριο Πάγο σε κάθε εκλογική μάχη να προχωράει σε ένα διευρυμένο έλεγχο της λειτουργίας, της δράσης των εσωτερικών των κομμάτων και μάλιστα, όπως προβλέπεται στην τροπολογία, να ζητούνται γι' αυτό το λόγο στοιχεία από δικαστικές και άλλες αρχές, οποιοσδήποτε άλλες, την ασφάλεια, ΕΕΠ, ξέρω εγώ, και ό,τι άλλο. Δηλαδή, τρομοκρατική, και αυτά βέβαια δεν είναι ανησυχίες που τις εκφράζουμε αβάσιμα και χωρίς να υπάρχει προηγούμενο, αλλά βασίζεται σε μια εμπειρία που υπάρχει ήδη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου αυτού του είδους οι έννοιες αξιοποιούνται για να νομοθετούνται και να παίρνονται αποφάσεις για απαράδεκτες απαγορεύσεις κομμάτων, κινημάτων κλπ. Και βέβαια αξιοποιώντας αυτή τη γνωστή και νομιμοποιημένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε πολλές χώρες αυτής ανιστόρητη θεωρία της εξίσουσης των δύο άκρων. Βέβαια, και αν κάτι άλλο επιβεβαιώνεται από τις τελευταίες εξελίξεις, είναι η δεσμή αίματος τελικά που είχε η Χρυσή Αυγή και όλα αυτά τα φασιστικά μορφώματα με το ίδιο το αστικό κράτος, με τους κρατικούς μηχανισμούς, όπως κατ' επανάληψη έχουμε καταγγείλει και έχει δείξει, αν θέλετε, και η ίδια η εξέλιξη της δικαστική υπόθεση, αλλά ακόμα και με αστικούς θεσμούς υπεράνω πάσης υποψίας.
για όσους ψάχνουν τελικά σύννεφο για να πέσουν, για αυτή τη σχέση ανώτατου δικαστικού λειτουργού με τους εγκληματίες χρυσαυγίτες. Αυτό δηλαδή που αποδεικνύει είναι ότι πρόκειται για ένα συστημικότατο κόμμα που είναι σάρκα από τη σάρκα του συστήματος και γι' αυτό, αν θέλετε, και το πιο ισχυρό μπλόκο σε αυτά τα κόμματα είναι η πάλη του κινήματος ενάντια στο σύστημα που τα γεννά. Και αυτή την πάλη με συνέπεια τη δίνει μόνο το ΚΚΕ.